Αγαπημένες φίλες μου, αγαπημένοι φίλοι μου, σήμερα είναι σημαντικό να δούμε το νόημα της ζωής. Σε αυτές τις στιγμές που βιώνουμε, οδηγούμαστε σε μία διαδικασία να αναζητήσουμε εκ νέου το νόημα της ζωής μας. Γιατί τώρα χρειάζεται να αξιολογήσουμε όλα όσα έχουμε βιώσει έως αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να δούμε ποιες είναι οι αξίες μας. Χρειάζεται να δούμε τι είναι σημαντικό πλέον για μας. Πώς θέλουμε να δομήσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο μας γύρω. Και φυσικά, τι θέλουμε να αφήσουμε και για τις επόμενες γενιές. Όλες αυτές είναι σκέψεις που μας βοηθούν στο να μπορέσουμε να δώσουμε καινούριο νόημα στη ζωή μας. Γιατί σκεφτείτε, σε αυτές τις στιγμές της δυσκολίας και της κρίσης, που υπάρχει και το ρητό ότι μετά από την καταιγίδα και την πόρα έρχεται το ουράνιο τόξο, έτσι και εδώ. Όλη αυτή η καταιγίδα που βιώνουμε μπορεί πραγματικά να μας οδηγήσει σε μία αφύπνιση, να αφυπνιστούμε, να εξελιχθούμε πνευματικά, ουσιαστικά να βελτιωθούμε ως άνθρωποι, γιατί χρειάζεται λίγο να θυμηθούμε τι σημαίνει η λέξη άνθρωπος. Είναι το άνοθρόσκο. Κοιτάω πάνω, κοιτάω ψηλά και βρίσκω εκείνο το νόημα στη ζωή μου, το οποίο είναι υποκειμενικό για τον καθένα μας, που με κάνει να έχω σκοπό στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό τώρα να σχεδιάσουμε την καινούργια μας πηξίδα. Η καινούργια μας πηξίδα είναι το καινούργιο νόημα στη ζωή μας. Ο καθένας μας και η καθεμιά μας ας σχεδιάσει τη δική του πηξίδα. Να είστε καλά. Γεια σας.